Φίλες και φίλοι μου, γεια σας. Άλλη μία βραδιά μαζί με τα χρώματα του λόγου. Η απόψινή μας εκπομπή είναι αφιερωμένη σε ένα θέμα που αφορά τους ανθρώπους, αφορά τη συμβίωσή τους. Ελεύθερες σχέσεις και υπογεννητικότητα, ένα καυτό πρόβλημα για την πατρίδα μας, για την Ελλάδα. Απόψε θα προσπαθήσουμε να δούμε για ποιο λόγο η σύγχρονη οικογένεια δομείται διαφορετικά. Για ποιο λόγο οι σύγχρονοι άνθρωποι αποφεύγουν να τελέσουν αυτό που λέμε το μυστήριο του γάμου, προτιμούν να συμβιώνουν, προτιμούν να είναι πιο εύκολο όταν αποφασίσουν να χωρίσουν να μην υπάρχουν υποχρεώσεις και βεβαίως προτιμούν να μην κάνουν παιδιά, διότι λόγω των οικονομικών χαλεπών καιρών που διανύουμε, το να έχεις ένα ή δύο ή τρία παιδιά, ούτε λίγο ούτε πολύ ηχεί σαν πολυτέλεια πια. Ή, αν θέλετε, θέτει σοβαρό πρόβλημα και έτσι η Ελλάδα βαίνει φθήνουσα. Και έτσι κάποια στιγμή ο ελληνικός πληθυσμός δεν θα αποτελείται πλέον από Έλληνες, αλλά δεν ξέρω από ποιους άλλους που έχουν έρθει από πολλά σημεία του κόσμου και λέγονται Έλληνες, αλλά δεν είναι στα αλήθεια. Πολύ σημαντικό θέμα το απόψινό και σπέβδω αμέσως να παρουσιάσω τους απόψινους εκλεκτούς συνδετημόνες που νομίζω ότι όλοι αγαπήσατε όλο αυτόν τον καιρό, αλλά έχουμε και νέα πρόσωπα απόψε. Ξεκινάμε λοιπόν με τον ένα και μοναδικό κύριο Άκη Ρετζέπη. Καλώς ήρθατε, κύριε Ρετζέπη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Λεβανός. Τελικά ο κόσμος σας αγαπά πολύ. Μ' αγαπάει και εγώ περισσότερο την Ελλάδα και τους ίδιους. Ίσως γι' αυτό σας αγαπά, ναι. Γιατί η αγάπη σας για την Ελλάδα αντικατοπτρίζεται προς τα έξω. Ακριβώς. Ναι. Μάλιστα. Πιστεύω ότι σήμερα θα έχετε πολλά να μας πείτε για αυτό που λέμε ελεύθερη σχέση και υπογεννητικότητα, καθότι μια ζωή αυτό παλεύετε. Όπως το έγραψα και στο βιβλίο μου. Mm-hmm. Θαυμάσια. Εκ αριστερών τώρα, πηγαίνουμε λιγάκι ανάποδα, έχουμε την χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε για πρώτη φορά στην εκπομπή μας έναν αρχιτέκτονα, τον κύριο Ιωάννη Μακρίδη. Καλώς ήρθατε. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Μακρίδη, χαιρόμαστε που σας έχουμε ζωντανά κοντά μας στην εκπομπή. Είστε ένας εκ των τηλεθεατών μας. Βέβαια. Και ένας εκ των ανθρώπων που επισκέφθηκε τον κύριο Ρετζέπη. Οπωσδήποτε. Άρα πιστεύω ότι θα έχετε κι εσείς πολλά να μας πείτε απόψε. Είναι πάρα πολύ χρήσιμο το να μιλάει κανείς για θέματα που τα χειρίζεστε εσείς και που αφορούν και ειδικά τον κύριο Ρετζέπη. Μάλιστα. Το θέμα υπογεννητικότητα πιστεύετε ότι είναι καυτή πατάτα. Σαφέστατα είναι αυτό το οποίο, για το οποίο γεννήθηκε αυτός ο χώρος, γιατί οι σχέσεις που λέτε δημιουργούνται μέσα από την ψυχή. Η Ελλάδα είναι ο χώρος που γέννησε τις λέξεις, το αλφάβητο που έχει έννοιες. Οι έννοιες δίνουν νόημα στην ψυχή, δεν ηχούν κάποιοι θόρυβοι χωρίς σημειακή μόνο, αλλά δίνουν νόημα, δηλαδή το αλφάβητό μας είναι εννοιολογικό. Mm-hmm. Επομένως, το άμεσο αποτέλεσμα της χρήσης, της σωστής, της ελληνικής γλώσσας και να γνωρίζεις το τι σημαίνει κάθε λέξη, είναι το επακόλουθο είναι οι σχέσεις. Δηλαδή αδιανόητο ο ελληνικός πολιτισμός να μην παράγει σχέσεις. Σημαίνει δεν υπάρχει. Πολύ ωραία. Δίπλα στον κύριο Μακρίδη έχουμε την χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε και πάλι μια αγγλικήτατη ύπαρξη, την κυρία Κωνσταντίνα, που μας έχει έρθει από τη Γαλλία και τώρα βρίσκεται στην Ελλάδα. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε, κυρία Κωνσταντίνα, και οφείλω να ομολογήσω ότι στην προηγούμενη εκπομπή πραγματικά δημιουργήσατε πολύ ευνοϊκά αποτελέσματα με όσα μας είπατε, σε συνδυασμό βέβαια με τη βοήθεια που σας προσέφερε ο κύριος Άκης Ρετζέπης στο προσωπικό σας θέμα και παρακινήσατε τηλεθεατές και τηλεθεάτριες να μας κατακλείσουν με μηνύματα και τηλεφωνήματα για να μάθουν περισσότερα. Σήμερα θα μας πείτε κι άλλα. Μακάρι, ναι. Εγώ πιστεύω ότι οι προβλέψεις του κ. Ρετζέπη είναι πάρα πολύ σημαντικές και βασίζονται σε λίγα λογάκια, σε καλά αποτελέσματα. Γι' αυτό και βρίσκομαι εδώ ακόμη μια φορά μαζί σας. Και μια βασική έκφραση που είπατε στην προηγούμενη εκπομπή και πολλοί την σημείωσαν. Ο κύριος Ρετζέπης είναι αληθινός, είχατε πει. Βεβαίως, είναι πολύ αληθινός και θα πρέπει αυτό να το λάβουν υπόψη τους κάποιοι που δεν το ξέρουν και ίσως αμφισβητούν την αλήθεια που κρύβεται πίσω από το λόγο του. Θαυμάσια. Ο λόγος λοιπόν στον κύριο Άκη Ρετζέπη για να μας πει. Κύριε Ρετζέπη, για όσους για πρώτη φορά σας παρακολουθούν, δικαίως έχετε το προσωνύμιο... Αληθινός.
όχι μόνο ο αληθινός, αλλά το φαινόμενο. Ίσως ηχεί λίγο υπερβολικό σαν όρος, αλλά είναι το φαινόμενο. Γιατί σας ονόμασαν φαινόμενο, κύριε Ρετζέπη? Θα έλεγα ότι ξεκινάει από τον πατέρα μου, ο οποίος είχε κάνει σωστές προβλέψεις στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ότι θα ερχόταν και την εξέλιξή του. Ναι. Είχε προβλέψει ακόμα και τη δικτατορία του Γεωργίου Παπαδοπούλου το 1967. Mm-hmm. Λοιπόν, εγώ από το δημοτικό σχολείο άρχισα να έχω επιτυχίες και έτσι λοιπόν το φαινόμενο δεν μπορούσαν να το αποφύγουν οποιοδήποτε. Μιλάμε ότι αυτό που σας κάνει να ξεχωρίζετε από οποιονδήποτε άλλο άνθρωπο ισχυρίζεται ότι μπορεί να βλέπει μπρος ή πίσω ή δεν ξέρω πού στον χρόνο, εσείς διαθέτετε ένα δώρο εκ Θεού, την έκτη αίσθηση. Ακριβώς. Πώς λειτουργείτε όταν χρησιμοποιείτε την έκτη αίσθηση, τι ακριβώς κάνετε? Καταρχήν, η έκτη αίσθηση σου δίνει τα μηνύματα που θέλεις να βγάλεις την πρόβλεψη. Mm. Να μην μπερδεύουμε τον κόσμο. Ναι. Δηλαδή, παίρνω κάποιο μήνυμα. Υπάρχουν πάρα πολλοί κόσμοι σήμερα που λαμβάνουν κάποια μηνύματα, αλλά μέχρι ένα σημείο. Mm-hmm. Δεν πάνε δηλαδή παραπέρα. Λέει, αισθάνομαι ότι θα γίνει εκείνο και γίνεται. Διέστηση, ας πούμε. Διέστηση. Ναι. Από μέσα του. Κάποιος σου φωνάζει. Ναι. Κάποιος σε φωνάζει. Αυτή είναι η πρόβλεψη δηλαδή. Και έτσι εξυπηρετώ χιλιάδες ανθρώπους. Όταν έρχεται ένας άνθρωπος και σας λέει, ξέρεις, εγώ έχω ένα πρόβλημα. Θέλω να συνεχίσω τη σχέση μου, ξέρω εγώ, με έναν άντρα ή με μια γυναίκα, αλλά δεν ξέρω αν αυτό θα πάει καλά. Μπορείς να με συμβουλέψεις να συνεχίσω, δηλαδή να πάω σε γάμο, να μην πάω σε γάμο. Τι βλέπετε εσείς εκείνη την ώρα μπροστά σας? Εγώ βλέπω το άτομο που ενδιαφέρεται για αυτό που μου ζητάνε. Ναι. Αν είναι σωστός, αν αυτά που λέει είναι αληθινά, και τους λέω ή να χωρίσουν ή να προχωρήσουν. Από το πρόσωπο το καταλαβαίνετε? Όχι, αυτό? Όχι, παίρνω μηνύματα. Δεν υπάρχει πρόσωπο. Δεν υπάρχει πρόσωπο. Εκείνη την ώρα εξαφανίζεται. Απλά κοιτάζω λοιπόν, το πρόσωπο, κοιτάζω και παίρνω μηνύματα τι έχει μέσα του. Πάτε στο μέλλον μπροστά εκείνη τη στιγμή. Ασφαλώς. Έτσι. Ναι. Έχετε πει πράγματα που πολλοί σχολιάστηκαν σε όλες τις εκπομπές μας και όχι μόνο στις δικές μας, αλλά πολλές άλλες εκπομπές σχολιάζουν τα λεγόμενά σας και πρωινές και μεσημεριανές, γιατί λέτε ακριβώς ότι ο τόπος που σας φορτίζει με ενέργεια και που σας βοηθάει σε αυτό που κάνετε είναι ακριβώς η Ακρόπολη. Πείτε μας λιγάκι γιατί γίνεται αυτό. Για μένα η Ακρόπολη είναι ο καλύτερος χώρος στον κόσμο για διαλογισμό. Mm. Έχω πάει σε πολλές μεριές. Έχω πάει στην Πάρνηθα, έχω πάει στο ναό του Ποσειδώνα, πήγα πάρα πολλές φορές και εκεί με βοηθούσε και στο ναό του Ποσειδώνα. Ίσως είναι και η θάλασσα εκεί, αλλά περισσότερο είναι η Ακρόπολη. Όταν πάω εκεί πέρα, ξεφορτίζω από πάνω μου τα πάντα και αυτό που έχω στο μυαλό μου έρχεται και παίρνω την πρόβλεψη. Μάλιστα. Και κατόπιν βλέπετε πράγματα που θα συμβούν στην Ελλάδα ή μπορείτε να δείτε τι θα συμβεί στο κοντινό μας μέλλον, αν θα γίνει ένα σεισμός, αν θα γίνει μια καταστροφή, μια πολιτική εξέλιξη. Τα πάντα. Τα πάντα. Τα πάντα, ναι. Ναι. Αυτό που έκανε αίσθηση ήταν ότι είχατε προβλέψει έναν σεισμό, όπως είπατε σε προηγούμενη εκπομπή, ναι, και μάλιστα 20 λεπτά πριν γίνει ο σεισμός. Ναι, 20 λεπτά πριν γίνει. Δηλαδή, ούτε μηχάνημα βαν να είχαμε. Όχι. Ακριβώς. Ούτε μηχάνημα βαν. Ένας αρχιτέκτονας όμως, πώς έφτασε να πάει να χτυπήσει την πόρτα του κυρίου Ρετζέπη, αφού είδατε βέβαια την εκπομπή, και να ζητήσετε τη γνώμη του για δικό σας θέμα? Εμένα μου έκανε εντύπωση η πραγματικότητα, αυτό που είπε εδώ πέρα η Δεσποινής, το αληθινό που υπάρχει μέσα του. Μάλιστα. Σε μια τέτοια εποχή που ζούμε, το αληθινό δεν υπάρχει, είναι σκέτο ψεύδος. Mm-hmm. Και επομένως το να υπάρχει ένας τέτοιος άνθρωπος σε ένα τέτοιο χώρο, που εκεί πέρα γίνεται χαμός από εμπεγμούς. Έτσι. Λοιπόν, είναι κρίμα τέτοιους ανθρώπους να μην προσπαθήσουμε να τους πλησιάσουμε για να πάρουμε ό,τι μπορούμε να πάρουμε από αυτούς, αλλά και να τους δώσουμε κι εμείς ότι τους χρειαζόμαστε, να μην αλλάξουνε, να προσπαθήσουν να παραμείνουν αγνοί, αληθινοί, γιατί ο ελληνικός πολιτισμός αυτό ακριβώς έχει παρουσιάσει στον κόσμο και γι' αυτό τον εκτιμούνε. Ναι. Γιατί ανοίγει την ψυχή του και ο κύριος Ρετζέπης, ο Αθανάσιος, αυτό το χάρισμα έχει η ψυχή του να επικοινωνεί με αυτά που εμείς δεν βλέπουμε. Σωστά. Δηλαδή με μια κάποια άλλη διάσταση. Ναι. Άρα λοιπόν τέτοιους ανθρώπους τους χρειαζόμαστε και μάλιστα σήμερα κατά τύχη είχα μια άλλη τέτοια επαφή με έναν άνθρωπο στην ίδια κατηγορία που είναι και ο κ. Ρετζέπης και είχαμε μια συζήτηση επί 4 ώρες. Τέσσερις ώρες. Συζητούσαμε. Ναι.
Και μόλις του είπα ότι ξέρω τον κύριο Τσέπη, θέλω να τον γνωρίσω, θα μου πεις, οπωσδήποτε. Γιατί και αυτός έχει την ικανότητα να βλέπει πράγματα τα οποία θα γίνουν. Θα γίνουν, ναι. Είναι όντως θείο δώρο αυτό. Είναι μια ικανότητα που ίσως όλοι οι άνθρωποι διαθέτουν, αλλά μερικοί, ελάχιστοι, μπορούν και την εκμεταλλεύονται στο βαθμό αυτόν. Τη χρησιμοποιούν σωστά. Τη χρησιμοποιούν και σωστά. Αυτό είπατε το... όμως κάποια φράση κάποια στιγμή στην συζήτηση που είχατε με τον κύριο Ρετζέπη, που έτυχε να μου την μεταφέρει, όχι ολόκληρη, αλλά έτσι εμπαρόδο, ότι συγκρίνατε τον κύριο Ρετζέπη με τον Σοκράτη. Συνέκρινα με τον ελληνικό πολιτισμό το πόσο ταυτίζεται η υπόσταση, η προσωπικότητα, το πρόσωπο, στην κυριολεξία του ο κυρίου Ρετζέπη με αυτά που λέει ο Σοκράτης. Ο Σοκράτης λέει που ότι είναι, ο άνθρωπος... Είναι ο συσχετισμός. Απλούστατο. Υπάρχει πολύ συσχετισμός. Υπάρχει, σαφέστατα. Ο Σοκράτης λέει πως ο άνθρωπος αποτελείται από ύλη, το σώμα μας. Ναι. Από λογική, το μυαλό μας, αυτά που σκεφτόμαστε. Από ψυχή και πνεύμα. Άρα λοιπόν η περίπτωση του κ. Ρετζέπη είναι, για να είναι τόσο αληθινός, σημαίνει πως η ψυχή του έχει επαφή με καλές δυνάμεις σκέψης και επειδή την ψυχή δεν τη βλέπουμε, έτσι δεν είναι, δεν είναι μέσα στις διαστάσεις, είναι σε μια κάποια άλλη διάσταση και γι' αυτό το γράμμα, τα γράμματα της λέξης ψυχή σε καθοδηγούν εκεί που κινείται ο κ. Ρετζέπης. Το ψι είναι αυτό το σχήμα και μια κατακόρυφη. Ναι. Οι δύο, η γωνία μαζί με την εσωτερική κατακόρυφη είναι το τριδιάστατον. Οι άξονες χ, ψ και ζ. Το από κάτω είναι η τέταρτη διάσταση, η ουρά του ψ, ας πούμε. Άρα η ψυχή ξεκινάει από έναν άλλο χώρο. Ο κύριος Ρετζέπης έχει μια ευόδοση και εκπέμπει. Και γι' αυτό και οι εκπομπές που κάνετε έχουν απόδοση, αποδοχή, γιατί η τέταρτη διάσταση φαίνεται χωρίς να έχει προσωπικό συμφέρον, χωρίς να προβάλλει και να παρουσιάζει με διαφορετική μορφή τα πράγματα για να εκμεταλλευτεί ανθρώπους. Ανοίγει την ψυχή του, βλέπει τις ψυχές των αλωνών, επομένως κάνει ένα θεάρεστο έργο και γι' αυτό το λόγο πήγα να τον δω από κοντά και να τον υποστηρίξω να μην αλλάξει αυτά τα οποία ακολουθεί, γιατί τα χρειαζόμαστε στην Ελλάδα αυτή την εποχή πάρα πολύ. Είναι θαυμάσιο αυτό έτσι όπως το αναλύεται, κύριε Μακρύδη. Όπως το αισθάνεστε και ακριβώς αυτή τη δόνηση αισθάνομαι και εγώ αυτή τη στιγμή, ότι και τα δικά σας λόγια είναι αληθινά και πιστεύω και οι τηλεθεατές και οι τηλεθεάτριες, σωστά, νομίζω ότι μπορούν να δονηθούν και εκείνοι στους ίδιους παλμούς που εμείς δονούμαστε τώρα. Συμφωνείτε, κυρία Κωνσταντίνα? Βεβαίως συμφωνώ και θεωρώ ότι ο κύριος Ρετζέπης εκφράζει τη σοφία του Σοκράτη. Πάμε ακόμη πιο κάτω. Το βάθος του λόγου του φιλόσοφου Έλληνα που έχει μείνει στον ελληνικό πολιτισμό, στη μεγάλη ιστορία παντού στον κόσμο. Όλοι οι φιλόσοφοι διαβάζουν Σοκράτη από τον Πλάτωνα και θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να συγκρατήσουμε το λόγο του κύριου Ρετζέπη, γιατί ταυτίζεται πάρα πολύ με την ελληνική φιλοσοφία. Ένα σημείο απόλυτα μεστής σκέψης που υποχρεωτικά πρέπει να δεχθεί το ψυχρό μαχαίρι του χρόνου για το πρώτο διάλειμμα, αλλά εμείς θα επανέλθουμε δρυμύτεροι. Επανήλθαμε λοιπόν μετά το πρώτο μας διάλειμμα και δίνουμε τάχιστα τον λόγο στον κύριο Άκη Ρετζέπη για να τοποθετηθεί σχετικά με το θέμα της απόψινής μας εκπομπής. Κύριε Ρετζέπη, οι σύγχρονοι Έλληνες επιλέγουν να ζουν ελεύθερα. Δεν θέλουν δεσμεύσεις, δεν θέλουν γάμους, δεν θέλουν παντριά. Θέλει ο ένας να βρίσκει το σύντροφό του, θέλει η άλλη να έχει τη βόλεψή της, δεν θέλουν παιδιά, δεν θέλουν σκοτούρες. Και όταν τα πράγματα αρχίζουν και γίνονται κόμπος και φτάνει αυτός ο κόμπος σε ένα χτένι, τότε χτυπάνε τη δική σας πόρτα και λένε «Βοήθησέ μας, γιατί δεν πάει άλλο». Γιατί έχουμε φτάσει εδώ? Καταρχήν θα διαφωνήσω ότι η πραγματικότητα του Έλληνα είναι αυτή που βλέπουμε σήμερα. Όπως ένα μαγαζί, ένας νοικοκύρης το κυβερνάει σωστά και ανεβαίνει, έτσι είναι και η κυβέρνηση μιας χώρας. Εδώ δεν υπάρχει τίποτα για την οικογένεια, δεν προβάλλουν τίποτα, όπως γίνεται στη Γαλλία, στη Ρωσία και σε άλλες χώρες. Η εξουσία φαίνεται ότι δίνει το σύνθημα της καταστροφής.
Δεν αναφέρομαι για τη σημερινή, αλλά και πριν. Mm-hmm. Λοιπόν, έτσι λοιπόν φτάσαμε εδώ που φτάσαμε σήμερα. Προβάλλουνε τις καφετέριες, προβάλλουνε οτιδήποτε, οτιδήποτε είναι να καταστρέψει την ελληνική οικογένεια. Δεν φταίει λοιπόν ή ο Έλληνας, ούτε η Ελληνίδα. Εγώ, ξέρετε, κυρία Λιβανός, έκανα μία εκπομπή «Θεά της γονιμότητας». Βεβαίως, με μεγάλη επιτυχία. Με μεγάλη επιτυχία. Έπαιρνα γράμματα από κοπέλες που λέγανε «Εμείς θα κάναμε δύο παιδιά». Τώρα που είδαμε την εκπομπή σας, θα κάνω πέντε παιδιά. Πώς γινόταν ναι, αυτό. Πώς σας λένε, ξέρω εγώ, να βάλουμε και το όνομά σου. Ναι. Ποιο είναι το πραγματικό σου όνομα. Πώς γινόταν, γιατί αντιδρούσαν έτσι. Γιατί η εκπομπή, όπως βλέπεις μια δραματική ταινία και κλαις, ή διαβάζεις ένα βιβλίο και κλαις, έτσι είναι η διαφήμιση για την οικογένεια, την οποία δυστυχώς δεν την είδε ο κόσμος ποτέ στην Ελλάδα. Mm-hmm. Δηλαδή, όλες οι κυβερνήσεις είχαν ένα σύνθημα, δεν ξέρω πού προήρθε αυτό το σενάριο, να σβήσει αυτός ο τόπος και να παραδώσουν το κλειδί σε άλλους. Προς τα εκεί βαίνουμε. Ναι. Αυτό είναι σίγουρο. Ναι. Βαίνουμε τώρα που το βλέπετε εσείς. Όταν εγώ το έγραφα στο βιβλίο μου το 1999, δεν φαινότανε. Το είχατε προείδει όμως. Το είχα δει, είχα μιλήσει με τους αρχαίους Έλληνες ότι γράψει κάτι γιατί η πατρίδα σβήνει. Όταν λέτε είχατε μιλήσει με τους αρχαίους, με ποιον τρόπο μιλήσατε. Μια αυτοσυγκέντρωση. Ήμουν στην Ακρόπολη, στην πλατεία, ναι, μπροστά από το Ιερό του Αττικού το θέατρο. Α, και? Το αρχαίο θέατρο. Τι έγινε. Εκεί λοιπόν έκανα αυτοσυγκέντρωση. Πρέπει να σας πω βέβαια την αυτοσυγκέντρωση δεν πήγα κατευθείαν εκεί. Έκατσα και την έκανα. Πήγα πολλές φορές. Και εκείνη τη στιγμή λοιπόν πήρα αυτό το μήνυμα. Γράψει κάτι, είναι 300 στη Βουλή των Ελλήνων, θα σε ακούσουν. Διότι σβήνεται από το χάρτη. Ακριβώς. Απίστευτο. Αυτός. Και το γράψετε στο βιβλίο και σας. Και το έγραψα και έκανα έκκληση στη Βουλή των Ελλήνων τι να κάνουν για να σωθεί η πατρίδα. Υπογεννητικότητα και προτάσεις. Είναι το θέμα. Θαυμάσιο. Ναι. Να υπενθυμίσω στο σημείο αυτό ότι όσοι και όσες επιθυμούν να επικοινωνήσουν προσωπικά με τον κύριο Άκη Ρετζέπη μπορούν πολύ εύκολα να το κάνουν. Το τηλέφωνο του αναγράφεται στο κάτω μέρος της οθόνης συνεχώς. Μπορούν επίσης να στείλουν μήνυμα στο Gmail της εκπομπής ή ακόμη και στο Facebook, όπου και εκεί υπάρχει αντίστοιχη σελίδα για τον κύριο Άκη Ρετζέπη. Μπορούν να θέτουν ερωτήματα. Ο πιο σύντομος τρόπος είναι όμως μία κλήση τηλεφωνική. Εκεί θα λυθούν οι απορίες για οποιοδήποτε ζήτημα σας απασχολεί και με έναν καταπληκτικό τρόπο, όπως βλέπετε απόψε να μας εξηγούν οι αυτόπτες μάρτυρες των γεγονότων, θα έχετε απάντηση και στα δικά σας θέματα, φίλες και φίλοι. Εκείνο που πρέπει να τονίσουμε, κύριε Άκη, είναι ότι όποιος ενδιαφέρεται τα βιβλία σας μπορεί να τα βρει δωρεάν με μία επίσκεψη στον χώρο σας και να ενημερωθεί για όλες τις αλήθειες που έχετε ζήσει όλα αυτά τα χρόνια και τις καταγράψατε, γιατί δεν είναι μυθιστορήματα, ναι, είναι πραγματικότητες. Είναι 50 αληθινές ιστορίες. 50 αληθινές ιστορίες, ναι, ανθρώπων. 50 αληθινές ιστορίες που συγκλονίζουν. Αλλά θα ήθελα και τη γνώμη του κυρίου Μακρύδη. Πιστεύετε, κύριε Μακρύδη, ότι πράγματι η Ελλάδα σβήνει? Δηλαδή, η υπογεννητικότητα μπορεί να είναι αυτή τη στιγμή το νούμερο ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε σαν λαός? Σαφέστατα. Μαζί με τη θνησιμότητα, γιατί έχουμε το ρεκόρ θανάτων στους δρόμους από νέους ανθρώπους, ή όχι μόνο ηλικιωμένους, αλλά κυρίως ηλικίας που είναι εργάσιμοι. Κάθε χρόνο σκοτώνονται 2.200 άνθρωποι στους δρόμους. Και αυτό. Δηλαδή, σε 10 χρόνια, μετά την μεταπολίτευση, οι 4 δεκαετίες που έχουν περάσει, η οποιαδήποτε κυβέρνηση μέσα στη δεκαετία έχει παράξει, το μόνο που έχει παράξει τα σίγουρα, είναι 22.000 νεκροί. Απίστευτο. Τρομερό, θλιβερό. Απίστευτο, θλιβερό. 22.000 σοκαριστικό. Σοκαριστικό. 22.000 κατοίκους έχει η νήσος Λευκάδα. Δηλαδή κάθε δεκαετία ένα ολόκληρο νησί γίνεται νεκροταφείο. Αν δεν είναι αυτό το κυριότερο θέμα, πιο πέρα από τα οικονομικά, ναι, είναι, ναι, επιφαινόμενα γεγονότα. Συγγνώμη που σας διακόπτω, είναι η μόνη χώρα στην Ευρώπη που έχει τα περισσότερα ατυχήματα παντού στον κόσμο. Και νομίζω αυτό. Πρώτα είναι, ναι, το Μεξικό και μετά η Αθήνα. Mm-hmm. Και μετά η Ελλάδα. Η Ελλάδα. Mm-hmm. Έχω μιλήσει πάνω σε αυτό το θέμα, ναι, έχω μια μελέτη σχετικά με αυτό εδώ πέρα και την είχα δώσει στον κύριο Τάσο, τον Ιαβέρη, τον Μαρκουίζο, Τάσο Μαρκουίζο, ο οποίος όταν είχε πάρει τη μελέτη μου δεν την είχε πολύ προσέξει. Μετά από 2-3 χρόνια όμως, μου τηλεφωνεί ο ίδιος και μιλάμε 2 ώρες τηλεφωνικώς το πώς μπορεί η Ελλάδα να σωθεί αν εφαρμοστεί αυτή η μελέτη. Δηλαδή, λέει, εγώ στα συνέδρια που πηγαίνω έξω, ξέρω, μου λένε, ότι αν εσείς
δεν σκοτώνεστε στους δρόμους, εάν δηλαδή μάθετε να σέβεστε το αυτοκίνητο για να μην βγαίνετε στους δρόμους λες και δεν τρέχει τίποτε, όλη η Βόρειος Ελλάδα θα κατακλειστεί από τουρισμό. Δηλαδή έχει τώρα 15 δις εισόδημα, θα έχει και 30 δις εισόδημα. Εάν έρχονται με τα αυτοκίνητά τους, όχι όπως έρχονται τώρα, γιατί η Ελλάδα είναι ένας τόπος σχέσεων. Εάν έρθει κανείς με αεροπλάνο, δεν είναι σχέση αυτή εδώ πέρα. Την Ελλάδα ωραίο πρέπει να την περάσει με το αμάξι σου, να κάνει, να σταματήσει, να φουλάρει, να ψωνίσει κάτι, να βρει το τάδε τυρί, να το δοκιμάσει, το τάδε κρασάκι. Δεν μου λέτε όμως γιατί ο Έλληνας αποφεύγει να κάνει παιδιά, πιστεύετε? Αυτό είναι το λιγότερο που λέτε, κύριε Μακρύδη. Έχουμε 200.000 αμβλώσεις στο χρόνο. Και αυτό ήθελα να πω τώρα, κύριε Ρετζέπη, ακριβώς. Οι αμβλώσεις, πολύ μεγάλο θέμα και αυτό. Αλλά εσείς γιατί πιστεύετε ότι ο Έλληνας δεν θέλει να κάνει παιδιά? Δεν είναι ο Έλληνας δεν θέλει. Είναι οικονομική η λόγη. Όχι. Όχι. Μα υπάρχουν οικογένειες που έχουν 10 παιδιά, 8 παιδιά και δεν έχουν χρήματα. Ναι. Πώς θα κάνουν? Και το κράτος δεν κάνει τίποτα γι' αυτό. Τους εμποδίζει παραπάνω. Όχι, μα θα τους φορολογεί κιόλας. Καταρχήν να ξέρετε ότι εγώ από τη μάνα μου είχα 5 θείους και από τον πατέρα μου 11. Εντάξει. Ναι. 12 παιδιά γέννησε η γιαγιά μου. Μάλιστα. Άρα λοιπόν έχω ζήσει μέσα σε τέτοια οικογένεια και εποχή που ήταν φτώχεια. Ναι, ναι, ναι. Και τώρα έχω μια άλλη οικογένεια γειτόνισσα που έχει 8 παιδιά. Δεν έχει άνεση να ζήσει. Άρα ο Έλληνας τι πρόβλημα έχει, γιατί? Αυτό το οποίο είναι η μόνη αιτία που δεν γεννάμε πια παιδιά, για μας το παιδί ήταν σημαντικό στη ζωή μας. Πάψαμε να συγκινούμεθα από λέξεις που εμπεριέχουν την οικογένεια ή την επαφή με το παιδί μας. Δηλαδή αισθανόμαστε άδεια την ψυχή μας. Ναι. Η ψυχή μας έχει αδειάσει από έννοιες, από αυτό που σημαίνει Ελλάδα. Ελλάδα τι σημαίνει? Είναι το ομόγλωσσον, το ομόθρησκον, το ομότροπον και το όμεμον. Το όμεμον τι είναι? Η ηθαγένεια. Το ίδιο αίμα. Το ίδιο αίμα. Όταν λοιπόν δεν υπάρχει η οικογένεια που θα φτιάξει τον δεσμό αυτόν εδώ πέρα, εξάλλου είμαστε από τα μοναδικά ίσως έθνη στον όλο κόσμο που η οικογένεια έχει υπόσταση. Βέβαια. Όλες οι οικογένειες διαλυμένες. Ακόμα τουλάχιστον. Ακόμα τουλάχιστον. Ακόμα. Ναι. Δηλαδή υπάρχουν οικογένειες μετά από τα παιδιά γίνονται 15 χρονών που τα παιδιά τους λένε φύγει έξω. Ναι. Εδώ είναι πολύ καλό σημείο για να μας πει η κυρία Κωνσταντινά. Στη Γαλλία που ζήσατε τόσα χρόνια και που πηγαίνω έρχεστε συνεχώς, υπάρχει πρόβλημα τέτοιο? Κοιτάξτε, υπάρχει μεγάλο πρόβλημα σχέσεις γονέα παιδιού. Δηλαδή δεν έχουν τις ίδιες σχέσεις που έχουν εδώ στην Ελλάδα οι γονείς με τα παιδιά, και γι' αυτό θα πρέπει να το σημειώσουμε αυτό το σημείο. Είναι πολύ σημαντικό να αναπτύσσουμε τις σχέσεις μας πιο διαφορετικά. Το αν υπάρχει οικογένεια στο εξωτερικό οφείλεται στο ότι δεν αναπτύσσεται με τον ίδιο τρόπο που αναπτύσσεται στην Ελλάδα. Δηλαδή εκεί πέρα κάνουν οικογένειες, χωρίζουν, ξανακάνουν οικογένειες. Δηλαδή υπάρχει μια άλλη... ο πατέρας ή η μάνα από έναν γάμο που έχει, ξέρω εγώ, ένα ή δύο παιδιά, παντρεύεται, κάνει μια άλλη οικογένεια, έχει και από εκεί άλλα ένα ή δύο παιδιά. Βεβαίως, έτσι. Αυτό λέγεται familia composé και είναι πάρα πολύ συχνό φαινόμενο στη Γαλλία. Χωρίζουν, ξανακάνουν λίγες οικογένειες. Το οποίο φαινόμενο δεν το βρίσκουμε συχνά στην Ελλάδα και γι' αυτό δεν έχουμε και τόσο μεγάλες οικογένειες, de familia composé, αυτό που λέμε να χωρίζουμε, να ξανακάνουμε την οικογένεια. Γιατί αυτό είναι θέμα ταμπού στην Ελλάδα. Ακόμα, ίσως αργότερα αναπτυχθεί. Είναι ένα φαινόμενο Η μητέρα στη Γαλλία δεν βράζει ένα αυγό στην 25χρονη κόρη της ή στο γιο της. Είναι δηλαδή, μια καθημερινή κίνηση, αλλά είναι πολύ τρυφερή. Μετά τα 18, πολύ τρυφερή. Κάθε μία παίρνει το δρόμο της. Και πολύ, και στην Αμερική, πιο νωρίς. Εγώ σας λέω 18. Παίρνει το δρόμο της. Ναι, είναι πιο ανεξάρτητο το ποιημένες σχέσεις. Αλλά όμως εδώ πρέπει να τονίσω κάτι. Το μεγαλώνουν σωστά όμως το παιδί μέχρι εκεί. Και μετά μπορεί το παιδί να τραβήξει το δρόμο του. Αν εδώ λοιπόν... Του δίνουν όπλα. Έτσι. Αν εδώ λοιπόν το παιδί έχει τη μάνα το παν, το ένα, το άλλο και δεν μεγάλωσε μέχρι εκείνη τη στιγμή που δεν φαίνεται αν μεγάλωσε σωστά. Ναι. Δεν το δείχνει. Τα αρνητικά δεν τα δείχνει ο γιος ή η κόρη. Και εκεί δεν μπορεί να πάρει τον δρόμο του. Είναι πιο, ας πούμε, χαϊδεμένα τα παιδιά, λέτε εδώ. Χαϊδεμένα, σίγουρα. Κακομαθημένα. Χαϊδεμένα, ναι, αλλά και άλλα πράγματα προσωπικά τα οποία
αμελούν κάποιες φορές οι μανάδες. Εσείς έρχεστε σε επαφή με ανθρώπους, κύριε Ρετζέπη, άντρες και γυναίκες όλων των ηλικιών. Τώρα, είναι δυνατόν τώρα να βλέπω να έχει άλλη ένα αγόρι 30 χρονών και να μην ξέρει αν έχει κάνει έρωτα. Η μάνα, ας πούμε. Η μάνα. Και ο πατέρας. Άρα, αυτό σημαίνει ότι ο γιος είναι κουμπωμένος απέναντι στη Κατάλαβες, μάνα. Κατάλαβε, όχι. Φταίνει όταν το παιδί ήταν 17-18 χρονών, εκεί γίνεται ο ξεκαθαρισμός. Δηλαδή. Ο ξεκαθαρισμός. Υπάρχουν γονείς οι οποίοι προσπαθούν ο γιος τους να βρει κάποια κοπέλα να πάει. Δεν μπορεί το ίδιο το παιδί να βρει. Από μόνο του. Όχι, θέλει να το ξέρει ο πατέρας. Άμα αν αυτό έχει διαπιστωθεί, ασφαλώς ο πατέρας δεν κάνει τίποτα. Mm. Αν δεν έχει διαπιστωθεί, θα προσπαθήσει να το κάνει. Όμως εδώ η κυρία Κωνσταντίνα Κυριάκη μας είπε ότι στη Γαλλία υπάρχει αυτό το φαινόμενο της επαναδομημένης, ας πούμε, οικογένειας. Ακριβώς. Εκεί κάνουν δύο παιδιά, τρία, τέσσερα, όπως βλέπουμε τον πρωθυπουργό, τον Ορλάν στη Γαλλία, και έκαναν άλλα τέσσερα με τη δεύτερη γυναίκα του. Ποιος το κάνει εδώ στην Ελλάδα? Εδώ όμως δεν το κάνουν γιατί προφασίζονται ότι υπάρχουν οικονομικοί λόγοι. Όχι, τίποτα. Που τους εμποδίζουν κλπ. Όχι. Είπε κάτι πολύ σημαντικό ο κύριος Μακρύνης, ότι δεν έχουμε αγάπη πια. Τίποτα. Είναι λάθος αυτό. Δεν αγαπούμε πια το. Είναι λάθος αυτό. Έξω υπάρχει κράτος. Υπάρχει κράτος. Όποιος κάνει παιδιά, φυλίζεται στους νόμους του κράτους. Άρα το παιδί δεν το βλέπει σαν πρόβλημα σε εμάς. Δεν υπάρχει τίποτε. Πώς θα κάνουμε παιδιά, να βγουν πού? Ειλικρινά σας μιλάω. Mm. Το παιδί που κάνουμε, στο δρόμο που βγαίνει, τι είναι το νόμιμο, ούτως ώστε να πούμε το παιδί που κάνω, θα βγει ένας νόμιμος πολίτης. Όλα διαφθορά είναι. Αν διαβάζετε εφημερίδες, τα παιδιά στο σχολείο γίνονται προαγωγή, ναρκωτικά και εγκλήματα. Δυστυχώς, δυστυχώς. Στη Γαλλία, κυρία Κωνσταντίνα, έχουμε φαινόμενα ακριβώς σαν αυτά που λέει ο κύριος Μακρύδης εδώ. Δηλαδή, μητέρες οι οποίες σε μονογονεϊκές οικογένειες να μεγαλώνουν μόνες τους το παιδί, πατέρες να έχουν μόνοι τους πάλι ένα παιδί, ή παιδιά τα οποία εύκολα εξοκύλουν προς τα έξω και. Έχουμε ναρκωτικά, πορνεία, αλκοόλ και όλα αυτά. Ναι, έχουμε ένα πάρα πολύ συχνό φαινόμενο με τις μητέρες που είναι μόνες τους με ένα παιδί, αλλά βοηθούνται από το κράτος, έχουν βοήθεια από το κράτος. Δηλαδή δεν είναι όπως στην Ελλάδα που είναι όλες μόνες τους, δεν ξέρουν πώς θα μεγαλώσουν τα παιδιά. Ό,τι βοήθεια και να ζητήσουν θα είναι μηδαμινή και θα έχουν πρόβλημα επιβίωσης. Και αν δεν έχουν γονείς να τους στηρίξουν είναι και χαμένες δηλαδή. Ναι, ή αν δεν έχουν δουλειά οι ίδιες. Είναι διαφθορά σχέτη. Όμως εδώ είναι ένα μεγάλο ερώτημα για τον κύριο Ρετζέπη. Ναι. Σε εσάς έρχονται άνθρωποι οι οποίοι σας λένε, εγώ ας πούμε έχω ένα παιδί το οποίο το έχω από μία σχέση εκτός γάμου. Εκτός γάμου, ναι. Και έχω οικονομικά προβλήματα κτλ. Και έρχεστε εσείς και τους λέτε ότι ασχέτως των προβλημάτων θα κρατήσεις το παιδί. Ασφαλώς θα κρατήσεις το παιδί. Πώς το λέτε αυτό? Το λέω αυτό το πράγμα γιατί πράγματι μπορεί να το κρατήσει το παιδί. Πώς, τα προβλήματα, ο κόσμος, η κοινωνία. Τίποτα δεν είναι, διότι έχουμε μάθει να πάμε στην καφετέρια. Να δίνουμε τα χρήματά μας εκεί που δεν πρέπει να τα δίνουμε και στα τσιγάρα και λέμε ότι μας φταίει το παιδί που έρχεται στη ζωή. Δεν μας φταίει το παιδί κανενός, σε τίποτα. Ναι, και σήμερα έχω σήμερα πελάτες που έχουν 10 παιδιά με ένα μισθό. 10 παιδιά? 10 παιδιά με ένα μισθό. Πώς γίνεται αυτό? Δυστυχώς γίνεται. Τα έξοδα του πρώτου παιδιού χρησιμοποιούνται στο δεύτερο παιδί. Χρησιμοποιείται και στο δεύτερο παιδί. Τα ρούχα, ας πούμε. Τα πάντα. Βέβαια. Αυτό είναι βέβαια μία λύση. Αυτό είναι μία λύση. Αλλά ποιος το κάνει πια? Το κάνει ο. Ποιος τολμάει να το κάνει? Σκέψη, σκέψη. Το κάνει ο πατέρας και η αγάπη. Η γυναίκα του. Το κάνουν το ζευγάρι αυτό. Λένε ότι θα κάνουμε παιδιά. Και είναι το πιο εύκολο πράγμα σήμερα. Το πιο δύσκολο πράγμα είναι το να φτιάξει ένα σπίτι παρά να κάνει τα παιδιά. Το πιο εύκολο πράγμα είναι να κάνουμε την παραγωγή μας και να υπάρχουμε σαν Ελλάδα. Κυριακή, όταν έρχονται δύο άνθρωποι που ας πούμε ότι συνδέονται με ένα αγνό συνέστημα και θέλουν να παντρευτούν, εσείς βεβαίως προβλέπετε το μέλλον τους, τους λέτε αν θα πάνε καλά ή δεν θα πάνε. Όταν έρχονται όμως περιπτώσεις οι οποίες είναι δύσκολες, ανώμιες, δηλαδή ο ένας είναι παντρεμένος και έχει κάνει ένα παιδί με μια άλλη γυναίκα εκτός της συζύγου του, εκεί πέρα δεν μπλέκει κάπως η κατάσταση? Εκεί πώς βγάζετε άκρη, πώς τους βοηθάτε αυτούς τους ανθρώπους? Για μένα το παιδί πρέπει να υπάρξει. Δηλαδή, ένας άντρας που έχει μία οικογένεια, είναι παντρεμένος με μία άλλη γυναίκα και έχει παιδιά. Έχει παιδιά. Αλλά για κάποιον λόγο, κάποια στιγμή γνωρίζει μία άλλη γυναίκα και κάνει μία εξωσυζυγική σχέση μαζί της. Και αυτή η άλλη γυναίκα μένει έγκυος. Εκεί τι γίνεται? Θα το κρατήσει. Θα το κρατήσει η άλλη γυναίκα και αυτός τι θα κάνει? Αυτό που σ' αγαπάει τα παιδιά του, θα αγαπήσει και γίνεται το παιδί. Δηλαδή, θα διατηρήσει και το εξώγαμο. Ναι. Από άποψη κοινωνική, πώς το βλέπετε αυτό? Και εδώ υπάρχει το ελληνικό ταμπού. Το ταμπού. Όχι, δεν θέλω ένα άλλο παιδί από μια άλλη γυναίκα. Μα τώρα ένας άντρας να είναι παντρεμένος, αλλά να έχει οικογένεια και να έχει και παιδί με μια άλλη γυναίκα.
Και όλα να είναι ωραία και καλά, δεν είναι λιγάκι... κάτι το οποίο ο Έλληνας δεν θέλει να το δεχτεί. Κυρία Λιβανός, εγώ δεν είπα ότι είναι όλα καλά όπως ξέρω, εσείς το λέτε από άλλη άποψη. Εγώ το λέω από άλλη άποψη. Ότι η ζωή έχει δικαίωμα να υπάρξει. Ακριβώς, δηλαδή το άλλο το παιδί δεν έχει δικαίωμα να κάνει άμβλωση. Ακριβώς. Να το σκοτώσει, ας πούμε. Ακριβώς. Ναι. Ας πρόσεχες που λένε πιο πριν. Ναι, ας πρόσεχες, ναι. Ας πρόσεχες. Στο κάτω-κάτω της γραφής, αυτό το παιδί δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Ακριβώς. Δεν ξέρουμε πόσα παιδιά θα κάνει στην πορεία. Δεν ξέρουμε τι άνθρωπο είναι. Μπορεί αυτό να λύσει τα προβλήματα της οικογένειας. Και αυτό. Δηλαδή και μάλιστα το παιδί, το εξόδημα μπορεί να είναι πολύ καλύτερο στο μέλλον από τα παιδιά που μεγαλώνουν μέσα στην οικογένεια με τον άλλον τον πατέρα. Ο Έλληνας. Όταν είναι θαλασσοπόρος, σιγά το παιδί που του φέρει δυσκολίες. Δεν πρέπει με τη θάλασσα να τα βγάλεις πέρα. Με το παιδί δεν τα βγάλεις πέρα. Αναπτερώνεται το ηθικό των ανθρώπων, σαφέστατα. Πιστεύω, κύριε Μακρύ. Το πρόβλημα αυτή τη στιγμή στον Έλληνα, στον άντρα και στη γυναίκα, δεν είναι αν θα κάνει 5 παιδιά ή 10 παιδιά. Εγώ σας λέω, έκανε 10 παιδιά. Πώς θα μεγαλώνει αυτά τα 10 παιδιά, τι θα ξέρουν αυτά στη ζωή τους να κάνουν. Σωστό. Ξέρουν η κοπέλα όταν θα πάει στο Λύκειο να βρει τον άντρα να παντρευτεί, όπως αυτή τη στιγμή στο Πανεπιστήμιο το 20% έχουν παιδιά. Εννοείται να επιλέξει το σωστό άνθρωπο που να ταιριάξει. Ναι, για να παντρευτεί. Ναι. Ότι η γυναίκα δεν έχει περιθώριο αργότερα να κάνει παιδιά. Πρέπει λοιπόν μέσα στο Λύκειο να βρει τον άντρα που να παντρευτεί. Τόσο νωρίς. Τόσο νωρίς. Ναι. Εκεί παίζεται δηλαδή. Θέλουμε 4 γενιές. Η γενιά χρονολογείται στα 30 χρόνια. Δηλαδή ξεκινάει από τα 18, 19, 20 να σας πω εγώ, μέχρι τα 30. Θέλουμε λοιπόν 4 γενιές 120 χρόνια και βγαίνει άνετα ο πληθυσμός πάνω από 25 εκατομμύρια. Μάλιστα. Μαθηματικός υπολογισμός. Δηλαδή, πολύ ωραία. Γελάει, όταν εγώ αυτή τη στιγμή θα κάνω, ξέρω εγώ, 10 παιδιά, που είναι το παραπονό μου γιατί έχω 2 παιδιά και το έχω πει πολλές φορές στην τηλεόραση. Ο πατέρα μου έκανε 5 παιδιά. Το μόνο που θα έκανα στα παιδιά μου είναι ότι θα παντρευτούν 18, 20, 21 χρονών. Και όσοι έκαναν παρέα μαζί μου, κάποτε από τους είχα υπαλλήλους, έχουν από 4 παιδιά. Και τώρα τους λέω εγώ, θυμάστε, σας έλεγα τότε, πώς βλέπετε τώρα. Εγώ λέω, ένας παντρεύτηκα 25 χρονών. Γιατί να μην παντρευτώ 21 και έχασα 4 χρόνια από τη ζωή μου. Το λέω ο ίδιος. Τώρα που έχει φτάσει εκεί που έφτασε στα 50, λέει λοιπόν πώς έγινε. Γιατί να κάνω 4 παιδιά και να μην κάνω 8 παιδιά. Παρένθεση λοιπόν. Εδώ, γιατί πρέπει σε λίγο να πάω σε διάλειμμα. Θέλω την γνώμη της κυρίας Κωνσταντίνας, η οποία χαμογέλασε όταν ο κύριος Ρετζέπης μας έλεγε ακριβώς αυτή την επαναστατική του άποψη για τα παιδιά. Την έχει πει πάμπολες φορές στις εκπομπές μας. Χαμογελάσατε γιατί όταν εσείς βρισκόσασταν στη Γαλλία και τηλεφωνικά γνωριστήκατε με τον κύριο Ρετζέπη για να ζητήσετε τη βοήθειά του. Ελλάδα-Γαλλία. Σας χωρίζαν πολλά χιλιόμετρα, αλλά ακούσατε τη γνώμη του. Ήσασταν σε μία τέτοια φάση, υπήρχε κάποια σχέση, δεν θέλουμε λεπτομέρειες, απλώς ήσασταν σε ένα ευάλωτο σημείο που βοήθησε ο κύριος Άκης και ίσως απέτρεψε την εμφάνιση ενός παιδιού ή κάποιο μέλλον διαφορετικό. Κοιτάξτε, ο κύριος Ρετζέπης με βοήθησε πάρα πολύ σε μία δύσκολη στιγμή της ζωής μου, με μία πρόβλεψή του και μόνο και με τη δύναμη που μου έστειλε. Γιατί πέρα από την πρόβλεψη που θα κάνει ο κύριος Ρετζέπης μπορεί να σας βοηθήσει. Στη μετέπειτα πορεία. Δεν είναι απλά να μας κάνει την πρόβλεψη και να πει θα πας καλά, ξέρω εγώ. Δεν τελειώνει εκεί. Δεν είναι μόνο έτσι. Αυτό. Το και πνεύμα διαρκεί. Ναι, βέβαια, βέβαια. Το πνεύμα διαρκεί. Και σας είπε ότι. Και μου είπε ότι η πορεία μου θα είναι άλλη, δεν θα είναι αυτή που νομίζω. Δηλαδή έχει να κάνει με την αντίληψη του καθενός, με την πραγματικότητα, την αλήθεια που έχει ο κάθε άνθρωπος μέσα του. Εγώ μπορεί να πίστευω ότι στη ζωή μου θα είναι αυτό. Ο κύριος Ετζέπης μου έδωσε μία άλλη. Μία άλλη σταδιοδρομία στον τρόπο σκέψης μου. Από εκεί πέρα είναι το θέμα του κάθε ανθρώπου να διαλέξει το δρόμο του. Ο κύριος Ετζέπης προσπαθεί να βάλει τον κάθε άνθρωπο στο δρόμο. Αν δεν διαλέξουμε το δρόμο που μας δείχνει, θα δούμε τα αποτελέσματα. Αυτή είναι η πρόβλεψη. Αν τα ευθύνη είναι δική μας. Κατάλαβα πολύ καλά. Αν είχατε μείνει στη Γαλλία και είχατε συνεχίσει τη σχέση, ας πούμε, που τυχόν θα είχατε εκεί, λέτε ότι θα είχατε κάνει τυχόν και μια οικογένεια που θα ήταν λάθος. Κοιτάξτε. Έτσι όπως βλέπετε εκ των υστέρων τώρα τις καταστάσεις. Μπορεί να υπήρχε κάτι, μια τέτοια περίπτωση, ναι. Σίγουρα, αμφισβήτητα. Ενώ εδώ τώρα αισθάνεστε περισσότερη σιγουριά. Γενικώς από τότε που έχω γνωρίσει τον κύριο Ρετζέπη αισθάνομαι περισσότερη σιγουριά, γιατί νιώθω ότι είμαι σε καλύτερο δρόμο όσον αφορά την πορεία της ζωής μου.
Κατάλαβα. Κυρία Μακρύδη, αυτή τη σιγουριά τη νιώσατε κι εσείς, δηλαδή στη συνομιλία που είχατε με τον κύριο Ρετζέπη, δεν ξέρω για ποιον λόγο τον επισκεφθήκατε, αλλά στη συνομιλία αυτή σας μετέδωσε αυτό το ωραίο κλίμα, έτσι όπως μας το περιέγραψε η κυρία Κωνσταντίνα. Μόνο που τον άκουσα και ειδικά αφού διάβασα και τα βιβλία του. Πραγματικά. Α, διαβάσατε και τα βιβλία. Διαβάσα τα βιβλία του. Ναι. Ο κύριος Ρετζέπης. Εγώ τα ξέρω, τα έχω διαβάσει. Ο κύριος Ρετζέπης, έτσι που τον ακούτε, σε σύγκριση, άμα διαβάσει το βιβλίο του, το βιβλίο το διαβάζει και το ξαναδιάβαζει. Την κάθε πρόταση ξαναγυρνά, τότε μπορεί να συλλάβει αυτά τα οποία είναι ο Ρετζέπης. Γιατί έτσι με το λόγο, ο λόγος φεύγει. Ενώ πάρε και διάβασα τα βιβλία του Ρετζέπη, εγώ 3 ώρες δεν άφηνα το βιβλίο. Στις 3 το πρωί το ξεκίνησα και στις 6 δεν μπορούσα να πάω να κινηθώ. Ζωντανή μαρτυρία ο κύριος δηλαδή Μακρύδης. Είναι ο τρόπος που τα γράφει ο κύριος Ρετζέπης είναι μοναδικός. Ναι, ναι. Και είναι τόσο πολύ αληθινός. Που, δηλαδή πραγματικά βγαίνουν από μια υπόσταση που δεν την έχουμε καθημερινά να τη διαβάζουμε. Και είναι πραγματικές ιστορίες. Και είναι πραγματικότητα. Σε έχει βιώσει, δηλαδή, ναι. Εκεί μόνο θα μπορείς να μπει στο πνεύμα του και άρα αυτά που θα του πεις και θα σου πει θα μπορούν να καλλιεργηθούν στο σωστό δρόμο. Έτσι. Θα πέσει η σωστή καλλιέργεια. Έτσι. Γιατί έτσι αυτά που μιλάμε εδώ πέρα, ο λόγος φεύγει. Και ήθελα να σου πω κάτι άλλο σαν λύση. Θα το πείτε στη λύση, αλλά θα κρατήσουμε σε αγωνία τους τηλεθέτες. Πρέπει να πάω σε διάλειμμα υποχρεωτικά. Αμέσως μετά το διάλειμμα θα ακούσουμε τη λύση που έχει να προτείνει ο κύριος Μακρύδης. Εσείς σημειώστε στο αναμεταξύ τα νούμερα που βλέπετε στο κάτω μέρος της οθόνης, γιατί πολύ γρήγορα η εκπομπή θα τελειώσει. Επανήλθαμε λοιπόν στο τρίτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής με τα χρώματα του λόγου. Λίγο πριν το διάλειμμα, ο κύριος Μακρύδης ήταν έτοιμος να μας προτείνει κάποια λύση σχετικά με το θέμα που εξετάζουμε σήμερα. Ποια είναι η λύση αυτή? Ναι, λοιπόν, πάνω στο θέμα που συζητάμε, όταν υπάρχουν προβλήματα, τι κάνουμε? Λοιπόν, η υπόσταση της Ελλάδος στο διάβα όλης της πορείας της, όσες δυσκολίες βρέθηκαν, τις έλυσε μέσω του πνεύματος. Και αυτό που αφήνει όταν λύνει τα προβλήματα μέσω του πνεύματος είναι πολιτισμός. Άρα, ο ελληνικός πολιτισμός, το τι λύσεις έχει δώσει στα δύσκολα θέματα, έχουν αφήσει έργο. Στη σημερινή εποχή, τίποτα δεν υπάρχει. Δυστυχώς. Μιλάμε επί 5 χρόνια και δεν ξέρουμε τι λέγαμε χθες. Ούτε αύριο τι ισχύει. Τι γίνεται τώρα με το Κυπριακό? Αυτό είναι αλητεία. Αυτό δεν είναι πνεύμα που να δίνει να κάνει προτάσεις. Τη μια στιγμή λες κάτι και το επόμενο θρόλογο το έχεις αλλάξει. Άρα λοιπόν, ποιο πνεύμα χρησιμοποιεί ο σημερινός πολιτισμός? Άρα λοιπόν, στον ελληνικό πολιτισμό έχουμε διαρκή παρουσία πνεύματος. Και αυτό είναι που κατέχει ο κύριος Ρετζέπης. Και η λύση τι είναι, και τι πρέπει αυτό να κάνουμε? Λύσεις, μα μας το λέει. Οι λύσεις του είναι βαπτισμένες μέσα στο πνεύμα το ελληνικό. Η ψυχή του έχει άμεση επαφή με αυτό το πνεύμα. Άρα αυτά που λέει δεν χρειάζονται απόδειξη. Κατάλαβα, το έχει αποδείξει ναι, η ελληνική ναι, ιστορία. Ναι. Είναι ολόκληρος... Γι' αυτό εγώ εκτιμώ τον κύριο Ρετζέπη. Μπράβο, ολόκληρος ποτισμένος με Ελλάδα. Αλλά επειδή είμαστε στο τέλος της εκπομπής και για σήμερα δεν ακούσαμε επιπεράτη ιστορία, στην προηγούμενη μας εκπομπή είχαμε μιλήσει για την περίπτωση 2 ομοφιλόφιλων γυναικών. Έχουμε μία περίπτωση με άντρες που μπορείτε να μας πείτε και να μας πείτε τι τους συμβουλέψατε. Ήρθε μία κυρία στο παρελθόν στο γραφείο μου και μου έφερε μία φωτογραφία του γιού της, γιατί δεν έχει παντρευτεί ακόμα. Ετών? Ετών ήταν 34. 34. Δεν είναι θέμα ότι δεν έχει παντρευτεί, αλλά δεν είχε δείγματα. Σχέση, δεν είχε έτσι, δείγματα, ναι. Δηλαδή να παντρευτεί. Ναι. Όταν πήρα εγώ τη φωτογραφία, πήρα το μήνυμα ότι ήταν ομοφιλόφιλος ο γιος της. Χωρίς εκείνη να γνωρίζει τίποτα? Τίποτα δεν γνώριζε. Λοιπόν, εγώ δεν της το είπα αμέσως, φοβήθηκα την αντίδρασή της και της είπα, κάποια στιγμή της είπα, με τι θέλετε λέω να παντρευτεί, λέω. Λέει, μη γυναίκα, με τι άλλο λέει να παντρευτεί. Με τι γυναίκα. Καλό. Λέω, καλά, συγγνώμη, της είπα εκείνη στιγμή, λέω να το πω, να μην το πω. Κάποια στιγμή της λέω ότι ο γιος της είναι ομοφιλόφιλος. Εκείνη στιγμή κατέρευσε. Λιποθύμησε. Λιποθύμησε, ναι. Και γι' αυτό δεν της το έλεγα μέχρι εκείνη τη στιγμή. Και τη συνέφερα, μπας και περιπτώσει, σηκώθηκα πάνω, την έβαλα στον καναπέ, της έριξα νερό και τα λοιπά και τα λοιπά. Και όταν έφυγε από το γραφείο, πήγε στο σπίτι και είπε ότι εγώ σήμερα πήγα στον κύριο Ρετζέπη. Ναι. Λοιπόν, με ήξερε ο γιος της από την τηλεόραση και λέει, τι σας είπε, λέει,
Με είπε, λέει, για την προσωπική σου ζωή που έχεις. Ναι. Τι μητέρα, λέει, ότι είσαι ομοφυλόφιλος. Mm-hmm. Λοιπόν. Και μετά της είπε πώς έγινε ομοφυλόφιλος. Α, δηλαδή. Της είπε πώς έγινε ομοφυλόφιλος. Υπήρξε κάτι στη ζωή του που τον... Ναι, έτσι, δηλαδή η ευθύνη ανάγκασε... ήταν της μητέρας. Τι λέτε. Ναι, όταν λοιπόν... είναι στο σπίτι, μέσα ο γιος της 9 το βράδυ, 9 χρονών και απέναντι κοιμάται, στη γειτονιά του είναι ένα 15χρονο παιδί ή 13 χρονών, δεν θυμάμαι πόσο ήταν, και λέει να πάρω τον τάδε να παίξουμε. Ναι. Τι είναι μπάλα, είναι ο άλλος να τον πάρεις να παίξεις. Και το πήγαινε στο διπλανό σπίτι. Ναι. Και όταν γύριζε μετά μου είπε από μόνη της, γύριζε, λέει, και ήταν, δεν μίλαγε, κάτι είχε πάνω του. Καταλάβατε, αυτά να τα ακούνε λοιπόν οι γονείς, είτε είναι ξάδερφος, είτε είναι γείτονας, να προσέχουν τα παιδιά τους. Ναι, αλλά το γεγονός ότι το παιδάκι έπρεπε να πάει να παίξει με ένα άλλο παιδάκι, είχε κάτι 9 το... 9 ώρα το βράδυ. 9 η ώρα το βράδυ. Εκείνη δηλαδή... Θα αφήσει ένα παιδάκι 9 χρονών. Ναι, εκείνη δεν υποψιάστηκε δεν ότι... Δεν υποψιάζεται, γιατί όταν είσαι μια γυναίκα που έχεις μια καλή καρδιά και δεν είσαι πονηρή και λοιπά, δεν υποψιάζεται. Ναι, γιατί τα παιδιά έτσι όπως είναι σήμερα μπορεί να πάει 9 η ώρα, ξέρω εγώ, αν υποθέσουμε ότι μπορεί να πάρει το ελεύθερο από τη μάνα του να πάει, αλλά επειδή υπάρχουν οι υπολογιστές και τα λοιπά και τα παιχνίδια, μπορεί κανείς να υποθέσει κάτι απλό. Μου είπε το ιστορικό της πώς είχε γίνει και φυσικά είπε ότι έφυγε η ίδια για το γιο της. Δηλαδή το παιδί συνέχιζε να πηγαίνει με το άλλο το αγοράκι, αλλά εκείνη δεν υποπτευόταν τίποτα. Τίποτα δεν υποπτευόταν. Πώς το βλέπετε αυτό, κύριε Μαγκρίδη? Πώς το βλέπω? Το βλέπω ότι όταν μέσα μας δεν χρησιμοποιούμε την ελληνική γλώσσα να μας διευκολύνει στα όποια προβλήματα τα καθημερινά, είμαστε έρμεο των οποιοδήποτε διαθέσεων του καθενός ο οποίος δεν είναι ειλικρινής. Η γλώσσα η ελληνική σε βοηθάει στο οποιοδήποτε πρόβλημα, αρκεί να πάρεις ένα ετυμολογικό λεξικό, να δεις αυτό που συζητάμε τώρα ποια λέξη είναι, για πάνω να δω αυτό τι σημαίνει. Γιατί στην εποχή μας ο καθένας δίνει στις λέξεις ό,τι τον συμφέρει. Ενώ άλλη είναι η έννοια. Δηλαδή τώρα επί 5 χρόνια όλος ο κόσμος μιλάει πάνω στη λέξη οικονομική αγορά. Η οικονομία δεν έχει καμία σχέση με χρήματα. Είναι νέμωτα του οίκου. Άμα έχεις σωστή οικογένεια, τότε θα φέρεις παραγωγή περισσότερη από αγάπη, άρα αυτό το περισσότερο θα το πουλήσεις, άρα θα βγάλεις χρήματα. Άρα αυτό το αγοράκι λέτε ότι μπορεί να είχε έλλειψη αγάπης. Έλλειψη, σίγουρα έλλειψη αγάπης, αλλά έλλειψη του να μην συνειδητοποιεί αυτά τα οποία επί καθημερινής βάσης χρησιμοποιώ, το που οδηγούνε. Μάλιστα. Δηλαδή τώρα λέμε με την αγορά, εντάξει, μα η αγορά σημαίνει, έρχεται από το ρήμα αγύρο. Το αγύρο είναι εκεί που συγκεντρώνεται η γειτονιά, με ψινογιώτα, η γειτονιά. Στην αγορά λοιπόν, αυτό που δίνει νόημα είναι αυτοί που συγκεντρώνονται για να αγοράσουν. Ναι. Όχι αυτοί που πουλάνε. Η αγορά δεν λέγεται πουλωρά, λέγεται αγορά. Σωστά. Άρα η έννοια της αγοράς είναι αυτοί που αγοράζουν. Άρα εμείς δίνουμε σημασία, αξία στην αγορά. Να το καταλάβουμε για να η αγορά να πέσει κάτω. Αν εμείς δεν πάμε να αγοράσουμε, τότε αυτοί θα πάθουν την ύλα. Όχι εμείς. Και από την αγορά, προσέξτε να δείτε, βγήκαν οι ρήτορες, το αγορεύω. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή βλέπουμε το πώς η λέξη, αν χρησιμοποιείται σωστά, αρχίζει και σκορπάει ευωδία. Κυρία Λιβανός, παρακαλώ. Όσον αφορά για το παιδί αυτό και άλλα παιδιά στην Ελλάδα, δεν είναι έλλειψη αγάπη. Δεν πρόσεξαν τον εχθρό που παραμονεύει στη γειτονιά. Ο εχθρός παντού υπάρχει. Πρέπει να προσέχουμε. Ο εχθρός που παραμόνευε ήταν το άλλο το παιδί. Το άλλο το παιδί. Ναι, αλλά και το ίδιο θα είχε κάποια κενά. Δηλαδή το αγοράκι που έφευγε 9 η ώρα για να πάει να βρει το φίλο του και το ίδιο θα είχε κάποιο ψυχολογικό κενό για δεν να είχε, μπορεί δεν να είχε το καλύπτει κενό. Με το άλλο το αγοράκι. Απόλυτα. Θα έπρεπε να τον ενημερώσει ότι αν σου κάνουν τέτοιες προτάσεις, να μας το πεις. Ναι, άρα δεν υπήρχε καλή σχέση. Όταν είναι τόσο μικρό παιδιού. Το παιδί, δεν λέει η μάνα στο παιδί, πρόσεχε αυτό και αυτό. Σήμερα τα λένε. Κάποιοι τα λένε σήμερα. Δηλαδή, με λίγα λόγια, αυτό οφείλεται στην μη καλή διαπαιδαγώγηση της μητέρας προς το παιδί. Στο μη εμπλουτισμό της ψυχής, με έννοιες λέξεων, οι οποίες είναι στην καθημερινότητά μας. Μάλιστα. Κυρία Κωνσταντίνα, επειδή πρέπει να κάνουμε επίλογο,
τι θα είχατε να συστήσετε στους φίλους και τις φίλες που απόψε μας παρακολουθήσαν και πιστεύουμε ότι τους βοηθήσαμε να σκεφτούν στο μέγα πρόβλημα αυτό που είναι οι ελεύθερες σχέσεις των ανθρώπων, η υπογεννητικότητα και όλα αυτά τα θαυμάσια που υπόθηκαν απόψε. Αν έχουν οποιοδήποτε θέμα, είτε με τον εαυτό τους, είτε με τον άνθρωπο που σχετίζονται, είτε με το παιδί τους, θα πάνε να βρουν τον κύριο Ρετσέπη? Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό να ξεπερνάμε τους φόβους μας, γιατί ο κάθε άνθρωπος έχει δικά του προβλήματα, οικογενειακά, κοινωνικά, επαγγελματικά, και θα πρέπει να αναζητάμε κάποιες φορές βοήθεια από ανθρώπους που πραγματικά μπορούν να μας βοηθήσουν και όχι να μας κοροϊδέψουν. Yeah. Γιατί περισσότεροι αυτό κάνουν, θέλουν απλά να χρησιμοποιήσουν κάποια μέσα που είναι ως συνήθως οικονομικά, χρηματικά, για να κοροϊδέψει τον κόσμο. Mm-hmm. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι ο κύριος Ρετζέπης μπορεί πραγματικά να βοηθήσει κάποιον άνθρωπο που έχει ανάγκη. Αυτό. Τώρα ας το δοκιμάσει από μόνος του. Θαυμάσια. Θα βρει ειλικρίνη απέναντί του. Mm-hmm. Δεν υπάρχει. Και ακριβώς αυτό το ότι είναι εμποτισμένος με Ελλάδα που είπαμε πριν, κύριε Μακρύδη, πιστεύω ότι όλοι το έχουμε ανάγκη. Όσοι το διαθέτουμε, να το ανταλλάσσουμε μεταξύ μας. Να σας πω κάτι άλλο σημαντικό που σήμερα το μάθα από το άλλο πρόσωπο που σας είπα. Mm-hmm. Λοιπόν, η Ακρόπολης πριν από ένα χρόνο, δύο χρόνια, δεν στην Ακρόπολη δεν πετούσαν πάνω πουλιά. Το έχω ακούσει, ναι. Τώρα με αυτά τα έργα που έχουν κάνει, πετάνε πουλιά. Α, καλό όπως, αυτό. Όπως και στο Σούνιο έχουν στρώσει το δρόμο το καλντερίμι με μπετά. Mm. Για να μην έχονται τα πόδια των ανθρώπων να παίρνουν ενέργεια από τη γη. Προσπαθούν δηλαδή να αυρανοποιήσουν το τι εστί Ελλάδα στη σχέση της με τον άνθρωπο. Πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό. Φοβερό πράγμα. Φοβερό πράγμα. Φοβερό. Και πρέπει να το υπογραμμίσουμε αναλόγως. Μάλιστα, οι φωτογραφίες που είδα το πώς ήταν καλουπωμένο το ξύλο για να πέσει στον πετό ήταν γρήγορα να τελειώνουμε, να μην το πάρουν χαμπάρι και μας τα ξυλώσουν. Κατάλαβα. Κύριε Ρετζέπη, επίλογος για απόψε. Τι συστήνετε στον κόσμο που μας παρακολούθησε, που θέλει να έχει παιδιά, θέλει να έχει την θεαλπορή της οικογένειας, αλλά φοβάται? Εγώ θα πω το εξής. Το έχω γράψει, το έχω πει πολλές φορές και ξέρω ποια είναι η πορεία μας. Αλλά όσο ζούμε όμως θα παλεύουμε, μήπως ανατρέψουμε οτιδήποτε. Χρειάζεται πάλι. Χρειάζεται πάλι. Ναι. Χρειάζεται φόβος? Φόβος δεν χρειάζεται ούτε μία στο δισεκατομμύριο. Ούτε μία στο δισεκατομμύριο. Δηλαδή, παρόλα μας τα προβλήματα, μπορούμε εμείς οι απλοί Έλληνες να επιβιώσουμε κάνουμε μπορούμε παιδιά. Μπορούμε να επιβιώσουμε. Ο Έλληνας είναι ο καλύτερος άνθρωπος στον κόσμο. Mm-hmm. Μπορεί να επιβιώσει με κάποιες συνθήκες από το κράτος και με 150 ευρώ το μήνα. Τόσο λίγο. Τόσο λίγο. Μάλιστα. Ευχαριστώ θερμότατα και τους τρεις σας για την απόψινή σας παρουσία. Φίλες και φίλοι μου, τα χρώματα του λόγου για άλλη μια φορά έφτασαν στο τέλος τους. Πιστεύουμε η γεύση που έμεινε από την κουβέντα μας απόψε να είναι γλυκιά. Πιστεύουμε να αναθαρέψατε και επίσης πιστεύουμε να σκεφτείτε πολύ καλά ποια είναι η Ελλάδα και κατά πόσον όλοι μας έχουμε ευθύνη για το αν θα την μεγαλώσουμε ή αν θα την αφήσουμε να συρρυκνωθεί. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά, γεροί, δυνατοί και να μην ξεχνάτε να αγαπάτε την Ελλάδα. Καλή σας νύχτα.